Bonjour. Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε για τα Χριστούγεννα στη Γαλλία. Noël en France. Και εκεί, όπως και στην Ελλάδα, στολίζουν στα σπίτια τους το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το έλατο των Χριστουγέννων, le sapin de Noël. Το στολίζουν με μπάλες, de boules, μια μπάλα, une boule, με λαμπιόνια και με γυρλάντες, de guirlandes, μια γυρλάντα, une guirlande. Στην κορυφή του δέντρου βάζουν συνήθως ένα αστέρι, une étoile, όπως και εμείς στην Ελλάδα. Στη βάση του δέντρου, au pied du sapin, βάζουν τη φάτνη, la crèche, που αναπαριστά τη σκηνή της γέννησης του Χριστού. Στις 24 Δεκεμβρίου το βράδυ διοργανώνουν στα σπίτια τους το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων, le réveillon de Noël, ετοιμάζοντας ένα γιορτινό τραπέζι για τους ίδιους και την οικογένειά τους. Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι στη Γαλλία συνήθως περιλαμβάνει foie gras, du foie gras, στρίδια, des huîtres, καπνιστό σολομό, du saumon fumé, όμως το πλέον παραδοσιακό πιάτο για τα Χριστούγεννα είναι η γαλοπούλα με κάστανα, la dinde au marron. Και για επιδόρπιο, comme dessert, ετοιμάζουν το τυπικό χριστουγεννιάτικο γλυκό, τον σοκολατένιο συνήθως κορμό, la bûche de Noël, ο κορμός των Χριστουγέννων. Όσοι Γάλλοι είναι χριστιανοί καθολικοί, πηγαίνουν στην εκκλησία για να παρευρεθούν στη λειτουργία των 12 τα μεσάνυχτα, la messe de minuit, όπως την αποκαλούν από συνήθεια από παλιά, αν και πλέον γίνεται στις 8 με 9 το βράδυ. Οι καμπάνες, le cloche, ηχούν χαρμόσυνα. Το βράδυ της 24ης προς 25η Δεκεμβρίου, ο Άι Βασίλης, le Père Noël, που σημαίνει ο πατέρας των Χριστουγέννων, περνά με το έλκυθρό του, son traîneau, που το σέρνουν οι τάρανδοι, le Rennes, για να φέρει στα παιδιά και στους μεγάλους δώρα. Le Père Noël περνά μέσα από το τζάκι, par la cheminée, για να αφήσει τα δώρα. Le Père Noël αφήνει τα δώρα είτε στις κάλτσες, les chaussettes, που είναι κρεμασμένες στο τσάκι, είτε στα παπούτσια, les souliers, που αφήνουν μικροί και μεγάλοι στη βάση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, του sapin de Noël. Le Père Noël αφήνει τα δώρα, les cadeaux, που μπορεί να είναι παιχνίδια, des jouets. Μία εβδομάδα μετά, το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου, οι Γάλλοι οργανώνουν στα σπίτια τους «Le réveillon de la Saint-Sylvestre», όπως λέγεται, ή «Le réveillon du Nouvel An», δηλαδή το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς. Αυτή η βραδιά περιλαμβάνει πάλι καλό φαγητό, σαμπάνια, du champagne, αλλά και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, de feu d'artifice, σε όλες τις γαλλικές πόλεις. Για να δούμε τώρα πώς ευχόμαστε στα γαλλικά για αυτές τις μέρες. Λέμε «Joyeux Noël», για καλά Χριστούγεννα. Bon année, για καλή χρονιά. Την 6η Ιανουαρίου γιορτάζουν τα Θεοφάνεια, Λεπιφανή, φτιάχνοντας τη δική τους βασιλόπιτα. Είναι η πίτα των βασιλιάδων, La Galette de Roi, που είναι φτιαγμένη συνήθως με φύλλο σφολιάτας και κρέμα αμυγδάλου. Μέσα στην πίτα κρύβουν μια πύληνη φιγούρα, La Fève, κάτι σαν το δικό μας φλουρί. Πολλές ευχές λοιπόν για καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Joyeux Noël! Bon année! Merci! Au revoir!